5.000 γιατρού από την Ελλάδα, ετοιμάζεται να φέρει στην Τουρκία το Υπουργείο Υγεία της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα τουρκική εφημερίδα, η οποία επικαλείται τον Τούρκο Υπουργό Υγείας, Μοεζίνογλου, ο οποίο δηλώνει ότι μπορεί να έρθουν ανειδίκευτοι γιατροί από την Ελλάδα και να εξειδικευθούν στην Τουρκία. Ο Τούρκος Υπουργό είπε ότι στην Τουρκία υπάρχει ανάγκη για 20.000 γιατρούς, τη στιγμή που στην Ελλάδα οι γιατροί περιμένουν πολύ για την εξειδίκευση. Εάν κάνουμε την εξειδίκευση στην Τουρκία και τους μάθουμε τουρκικά, θα αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες μας. Εάν αν σήμερα έρθουν σε μας 10.000 γιατροί, δεν θα ενοχληθούμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Υπουργό. Όπω είπε, τι επόμενε μέρε θα γίνουν απαιτούμενε νομικέ ρυθμίσει και θα θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο εκπαίδευση για την εξειδίκευση σε συντονισμό με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Ο Μοεζίνογλου, ο οποίο επισκέφθηκε μάλιστα πρόσφατα τη χώρα μα, είπε ότι θα μιλήσει με το Νότιο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο καθώ και με το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Τούρκο Υπουργό Χαρακτηριστικά είπε ότι στην Ελλάδα η παιδεία στην ιατρική είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Θα πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματα τη Ελλάδα αντί στη Γερμανία στην Τουρκία. Εδώ υπάρχει υποδομή που μπορούν να κάνουν άνετα εξειδίκευση. Οι καθηγητέ στα πανεπιστήμια μα ζητούν συνεχώ βοηθού ιατρού. Έχουμε ανάγκη σε όσου χρειάζονται 10, Δίνουμε 3. Επίση, από την άλλη πλευρά, επιθυμούμε να μετατρέψουμε την Τουρκία σε κέντρο υγεία τη περιοχή, όπω τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκο Υπουργό.